Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, χτυπάει ήδη η καρδιά του Κυπριακού, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να προσδοκεί σε εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Τους στόχους και τις προτεραιότητες του ανέλησε το απόγευμα ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται από τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως για να συναντήσουμε τον απεσταλμένο του Α Χριστόφορο Χριστοφή. Χριστόφορε, σε χαιρετώ. Η ώρα της όποιας αλήθειας φθάνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την καρδιά των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν θα συζητηθεί και το Κυπριακό στις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις αμέσως επόμενες μέρες εδώ στις ΗΠΑ. Ο στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι ένας καθαρός και εξάστερος, Γιάννη. Είναι να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Μια λυσίδα εξελίξεων που θα επιφέρει εν τη ουσία ξανά την ελπίδα στο εθνικό μας ζήτημα. Πρώτο βήμα θα είναι ο διορισμός ενός απεσταλμένου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εκεί στοχεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι θα πει και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρης, για μια ακόμη φορά, ως ένα πρώτο βήμα για να υπάρξει η αναζήτηση του πρόσθετου εδάφους που οδηγεί βεβαίως στην επανέναρξη. Σήμερα, Κυριακή, το τοπίο παραμένει θολό. Ο δρόμος είναι στρωμένος με αγκάθια και αυτό που ελπίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρξει κάτι χειροπιαστό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το απόγευμα, όπως είπε και στην εισαγωγή, έκανε μια εισαγωγή στις επαφές που θα έχει, στους στόχους του, στις επιδιώξεις του, στις προθέσεις τις οποίες κρύβει αυτή η εβδομάδα, και μας κατέστησε σαφές ότι για την διεξαγωγή του τριμερούς, η οποία παραμένει ακόμη στον αέρα, δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που αναμένουμε είναι να δούμε τι θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο στο ΡΙΖΑΤΕ που θα έχουν την ερχόμενη Τρίτη. Αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο για την διευθέτηση και τον προγραμματισμό της τριμερούς, η οποία μπορεί να γίνει, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το Σάββατο 23 του μήνα. Είναι η ημερομηνία η οποία θα μπορούσε να γίνει τριμερής εάν και εφόσον προγραμματιστεί. Αυτό είναι το πρώτο πεδίο, το πρώτο επίπεδο, και πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Τρίτη υπομονετικά για να δούμε πώς ακριβώς θα χειριστεί το Κυπριακό ο Τούρκος πρόεδρος στη δεδομένη στιγμή. Το δεύτερο πεδίο, το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία και θα λειτουργήσει ενισχυτικά σε αυτή την προσπάθεια, είναι αυτός ο τριπλός δρόμος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τον οποίο προετοιμάστε καλά η ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι τρία σημεία, τα οποία θα σας πω ευθύς αμέσως. Το πρώτο είναι μια νέα λίστα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χαμηλής πολιτικής, τα οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ετοίμασε, έχει φέρει εδώ κοντά του, έχει ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα ότι προτίθεται να καταθέσει αυτή τη λίστα. Εν τούτης, δεν τον έχει ενημερώσει ακόμη αναλυτικά τι ακριβώς είναι αυτά τα μέτρα, σε τι αφορούν αυτά τα μέτρα. Είναι μέτρα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τη συνεργασία των δύο κοινοτήτων. Ο αστερίσκος που πρέπει να μπει ξεκάθαρα εδώ είναι πως δεν πρέπει να υπάρξει εκμετάλλευση από πλευράς Τατάρ και κατεχομένων, για να φτάσουμε πάλι να συζητάμε για μέτρα βελτίωσης της σχέσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες, σε σχέση με τις επιδιώξεις για τα δύο κράτη. Να θέλει δηλαδή ο κύριος Τατάρ να εκμεταλλευτεί και αυτό το πεδίο. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από αρκετούς μήνες. Είναι μια δέσμη με μέτρα, μονομερή μέτρα, τα οποία απευθύνονται στους Κυπρίους από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι έτοιμη, και αυτό είναι είδηση. Είναι έτοιμη αυτή η λύση. Έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Μάλιστα, μας έλεγαν πριν από λίγο αρμόδιες πηγές ότι θα υπήρχαν ανακοινώσεις και νωρίτερα. Όμως, αφέθη αυτό το θέμα για να δει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις εδώ στη Νέα Υόρκη στις επόμενες λίγες μέρες. Επομένως, είναι θέμα ημερών να μάθουμε ποια είναι αυτά τα μονομερή μέτρα τα οποία θα απευθύνει η Κυπριακή Δημοκρατία προς τους Τουρκοκύπριους, ανοίγοντας έτσι την αγκαλιά της στους Τουρκοκύπριους βεβαίως συμπατριώτες. Και το τρίτο είναι το θέμα της φύλας. Λέγαμε την Παρασκευή εμείς στον Α ότι κάτι κινείται, κάτι μπορεί να προκύψει στην Νέα Υόρκη, και απόψε ο πρόεδρος μας επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο, λέγοντας ότι υπάρχει συναντήληψη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ΟΗΕ για το status quo της περιοχής, ότι δεν πρέπει να αλλάξει, και με αυτή του τη δήλωση, Γιάννη, έκλεισε το μάτι για εξελίξεις αμέσως επόμενες μέρες, ίσως και στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι ένα πάζο το οποίο θα ξεδιπλώσουμε μαζί μέσα στις επόμενες μέρες.